Το 1880 η Ιαπωνία είχε αλλάξει τον εαυτό της. Είχε δημιουργήσει εργοστάσια. Είχε ανατρέψει όλο το σύστημα εκπαίδευσης της. Έχει γούστο, διότι μέσα στις αποφάσεις της Ιαπωνικής κυβέρνησης εκείνης εποχής ήταν ότι ξέρω μέσα σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει ένας Ιάπωνας αναλφάβητος. Το πήραν αυτή την απόφαση στην ύπαιθρο της Ιαπωνίας. Υπήρχαν ένα σωρό Ιάπωνες αναλφάβητοι εκείνη την εποχή. Με εκπαίδευση παίρνουν στις πόλεις και στις κομοπόλεις, όλη τη γη, ας πούμε. Μάλιστα, αυτοί αποφάσισαν αυτό. Βγήκαν ομάδες φοιτητών, σπουδαστών, αρχίζαν να πηγαίνουν στην Ήπειρο, χτυπούσαν τις πόρτες, βάζαν κάτω παππού και τη γιαγιά. Εδώ, βρε αμάν, στην Ιαπωνία έχουν κάτι παππούδες 120 χρονών. Εδώ. Βρε παιδί μου, εγώ έπρεπε πεθαίνω 122 χρονών. Τίποτα, τώρα θα το μάθεις να μου. Θα πεθάνεις και θα βάλεις υπογραφή στον παράδεισο με το χέρι σου. Πάει μέσα σε 5 χρόνια, ούτε ο παππούς των 120 χρόνων δεν έμαθε να γράφει. Τέλειωσε, δεν υπάρχει. Έβαλε η Ιαπωνία στόχο, τον πέτυχε. Μάλιστα. Η Κίνα δεν είχε πάρει χαμπάρι δίπλα τι γίνεται, γιατί τις είχαν πέσει όλα στο κεφάλι και ήταν στην κατάσταση που ήταν. Και όταν αρχίσανε, οι Ιάπωνες όταν είδαν ότι στήσαν καλά, πήγαινε καλά το πράγμα, και ήταν δυνατή. Κοιτάνε δίπλα, λέει, ρε παιδί μου, όλοι τρώνε από τη γίνα, εμείς τι θα κάνουμε τώρα. Μήπως έχουμε γίνει υπερδύναμη. Μήπως τα πάμε πάρα πολύ καλά. Και η Κίνα είναι σε μαύρο χάλι και τρώνε όλοι και εμείς τι κάνουμε. Αφού είπαν αυτή την σκέψη, λέει, δεν πάμε να κάνουμε ένα ωραίο πόλεμο στην Κίνα. Όλοι τις κάνουνε, να τις κάνουμε κι εμείς. Και το 1894, βγαίνουν στη ρούγα οι Ιάπωνες. Μέχρι τότε κανείς δεν τους ήξερε, κανείς δεν τους υπολόγιζε. Η Ιαπωνία ήταν πάντα αλλού για αλλού, να πούμε. Δεν τους ήξερε κανείς ακριβώς. Οι δε Κινέζοι ακούνε οι Μαντσού, οι αυτοκράτορες της Ιαπωνίας, ότι μας κάνουν οι Ιάπωνες αρχίζουν. Είπα, έλεος ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Είπαμε, μέχρι τώρα μας ήρθαν και άλλοι, αλλά και οι Ιάπωνες, δηλαδή να γελάσω, λέει ο Μαντσού. Μη μου παρακουνιέστε, γιατί θα έχουμε πόλεμο. Αλήθεια, λένε οι Ιάπωνες, να τον έχουμε τον πόλεμο, ξέρετε. Βρήκαν εκεί πέρα πάλι μια ευκαιρία και αρχίζει ένας ωραίος πόλεμος μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. Κίνο-Ιαπωνικός πόλεμος του 1894. Και οι Κινέζοι ξαφνικά βλέπουν άρχονται κάτι πλοία, κάτι στρατεύματα, κάτι εξοπλισμοί, κάτι σχηματισμοί, στρατιωτικοί. Οι Άγγλοι μπροστά τους ήταν του νηπιαγωγείου. Ο Χριστός και η Παναγία. Από πού ήρθανε αυτοί? Είναι όντως οι Ιαπωνέζοι αυτοί οι λεχρίτες που ξέραμε εκεί πέρα, οι ασήμαντοι κτλ. Μέχρι να αναρωτηθούνε, τους είχαν πάρει φαλάνγκη τα Ιαπωνέζικα στρατεύματα. Και η Κίνα υφίσταται το 1894-95 μια ακόμη ήττα, δεινότερη όλων. Διότι οι Ιάπωνες με αυτή τη νίκη τους παίρνουν τμήματα κοντά ανάμεσα στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Υπάρχουν πάρα πολλά μικρά νησάκια που λέγονται Ριουκίου και φυσικά υπάρχει και η Φορμόζα, η Ταϊβάν. Και τα παίρνουν αυτά. Και τώρα δεν σταματούν να, δηλαδή πια έχουν περιζώσει την Κίνα, στην οποία Κίνα, για να έρθει και το κερασάκι στην τούρτα, έχουν συμβεί δύο τεινά. Έχει πεθάνει ο προηγούμενος αυτοκράτορας από συγκοπή καρδίας, όπως σας είπα, παιδί, και στην εξουσία ανέβηκε η γυραιά γιαγιά του, μάνα του, δεν θυμάμαι, μια ηλικιωμένη γυναίκα, πολύ χαμηλού διαμετρήματος, χωρίς να καταλαβαίνει πολλά πράγματα, με έπαρση άνευ λόγου, την ώρα που η Κίνα χρειαζόταν τον Ναπολέοντα, δηλαδή έναν Κινέζο Ναπολέοντα, έναν Μπίσμαρκ, ξέρω εγώ, έναν πολιτικό ειδικών προδιαγραφών για να τα βγάλει πέρα, έχει μια ηγεμόνα ανίκανη, δεν το συζητούμε. Μέσα το πολιτικό σκηνικό της Κίνας παραπέει έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ήδη ομάδες οι οποίες κινητοποιούνται, πιστεύοντας ότι η Κίνα, αν θέλει να επιζήσει, πρέπει να εξυγχρονιστεί.
ό,τι συνέβη δηλαδή στην Ιαπωνία. Από το 1880 και μετά σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ομάδες που ζητούν τον εξυγχρονισμό των χωρών που δεν είναι δυτικού τύπου σε όλο τον κόσμο. Όταν ακούγεται η λέξη εξυγχρονισμός, τα τελευταία 200 χρόνια ένα πράγμα σημαίνει. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των επιτυχημένων χωρών της Δύσης. Δεν υπάρχει ποτέ άλλο. Όταν λες εξυγχρονισμό σημαίνει μιμούμε θεσμούς, τρόπους, λειτουργίες της Αγγλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και φυσικά τα 200 τελευταία χρόνια του αγγλοσαξονικού κόσμου. Γιατί ο κόσμος ο οποίος κυβερνά αυτή τη γη τα τελευταία 200 χρόνια είναι ο αγγλοσαξονικός, δηλαδή η Αγγλία και τα παιδιά της, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Άρα και στην Κίνα είχε αρχίσει η ίδια ιστορία με την Ιαπωνία, αλλά η Κίνα είναι χάος. Η Ιαπωνία έχει και κάτι καλό. Είναι συμμαζεμένη χώρα από πλευράς εκτάσεως. Η Κίνα είναι θεριό. Είναι και στο μαύρο της το χάλι. Είναι διαλυμένη, είναι ταπεινωμένη, χωρίς αυτοπεποίθηση και με εσωτερικό διχασμό. Χαιρετίσματα μεγάλα και την ΙΚΑ όποιος της επιτίθεται. Για να, το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι μετά την διάλυση των Ταεπίνγκ, που σας είπα έγινε το 1864, περνάει λίγος καιρός και αρχίζει νέος γύρος λαϊκών εξεγέρσεων. Στην ουσία οι λαϊκές εξεγέρσεις είναι εμφύλοι πόλεμοι, δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο. Εμφύλιος πόλεμος είναι μέσα στις επαρχίες. Αυτή τη φορά λέγονται boxers και είναι γιατί είναι μια ομάδα, ομάδες οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα κεντρικό στρατό. Είναι ομάδες οι οποίες φυσικά είναι βαρύτατα αντι-Μαντσού. Δεν είναι τυχαίο, οι Ταϊπίνγκ επίτηδες έκαναν τα μαλλιά τους κότσο. Διότι όταν είχαν έρθει στην εξουσία οι Μαντσού το 1644, είχαν επιβάλει σε όλη την Κίνα να έχει τα μαλλιά της αλογουρά, όπως τα αφήναν αυτοί. Και για να δείξουν την αντίθεσή τους, όποιος ήταν ενάντια στον αυτοκράτορες, κάνουν το μαλλιά τους κότσο. Θέλω να πω, ήταν σήμα. Πάντα είναι σήμα. Ό,τι φοράμε και ό,τι κάνουμε έχει συμβολισμό, κάτι λέει. Όλα, όλα. Και ότι ντύνομαι έτσι και ότι ντύνεστε έτσι, κάτι λέει. Και ότι διαλέξατε αυτά τα παπούτσια και όχι τα άλλα παπούτσια, κάτι λέει για το τι θέλετε να δείξετε και τι θέλω να δείξω. Έχει πολιτική σημασία. Σας είπα για το κούρεμα. Το κοντό κούρεμα. Σας το είπα. Έτσι δεν είναι. Των Αμερικανών. Έτσι. Το μακρύ μαλλί και μετά το κοντό μαλλί. Σημαίνουν πράγματα. Μάλιστα. Αυτή τώρα η boxer δεν λεγόταν boxer. Στα Κινέζικα λεγόταν, ξέρω εγώ, ότι είναι αμαντζούμ, ξέρω εγώ. Όλες αυτές οι λαϊκές εξεγέρσεις στην Κίνα έχουν πολύ ποιητικά ονόματα. Η εξέγερση, ξέρω εγώ, της ανθισμένης γλαδιόλας. Η εξέγερση του γκρίζου σύνεστου, ξέρω εγώ, είναι πολύ ποιητικός λαός και βρίσκουν τέτοια ονόματα. Αυτό ήταν η εξέγερση της υψωμένης γροθιάς, κάτι τέτοιο. Και οι Άγγλοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον Κινέζικο όρο, επειδή ήταν η υψωμένη γροθιά και στα αγγλικά είναι boxer, τους ονόμαζαν boxer, είναι αγγλική ονομασία. Αυτοί λοιπόν οι boxer πάλι κάνουν, γεμίζουν με δράση την Κίνα, πάλι προσπαθούν οι Μαντσού να τους καταπνίξουν, πάλι δεν μπορούν, δεν τους συζητούμε. Πάλι οι boxer όπου βρουν δυτικό τον κάνουν κομματάκια, οπότε ποιος ξανατελειώνει αυτή την εξέγερση, Άγγλοι και Γάλλοι. Ξανά μανά δηλαδή, το 1900 τελειώνει η εξέγερση του boxer με την δράση των Μαντσού αλλά και με τη δράση των Άγγλο-Γάλλων. Μάλιστα. Ακόμη πιο μεγάλη ταπείνωση. Όλο νομίζεις ότι έχεις φτάσει στο πάτο της ταπείνωσης και όλο υπάρχει και ακόμη μεγαλύτερος πάτος. Η Κίνα είναι στο μαύρο της το χάλι, κυριολεκτικά. Φτώχεια, πορνεία, πείνα, ανασφάλεια, εξεγέρσεις, βία πολιτική, βία ληστών, κοινών ληστών και εγκληματιών, μετανάστευση. Αν έχετε διαβάσει Pearl Buck, αυτή την Κίνα περιγράφει, την Κίνα της διάλυσης, την Κίνα της συντριβής, της φτώχειας και της ταπείνωσης.
Μπαίνουμε στο 1900 και η Κίνα τώρα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, διότι η Ιαπωνία όλοι μαζί την έχουν πάει, την έχουν εξουθενώσει και η Ιαπωνία δείχνει ότι κινείται με στόχο την Κορέα, που η Κορέα είναι για την Κίνα πολύ σπουδαίο πράγμα. Τότε είναι που θα συμβούν δύο πράγματα. Στην μεν Κίνα θα αναπτυχθεί ένα κίνημα φιλοδυτικό, ακριβώς σαν το ιαπωνέζικο. Με ποια έννοια φιλοδυτικό? Με την έννοια της του εξυγχρονισμού. Στο 1000, μπαίνοντας πια στο 1900, αυτό το κίνημα γίνεται πιο συγκροτημένο μέσα στη διαλυμένη Κίνα και την αρχηγή αυτού του κινήματος την παίρνει ένας πολιτικός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη τιμή στην ιστορία της Κίνας και λεγόταν Σουν Γιατ Σεν, αν τον ξέρετε καθόλου. Ο Σουν Γιατ Σεν είχε σπουδάσει στην Ευρώπη, ήξερε την Ευρώπη καλά, είχε θαυμάσει τους Ευρωπαίους και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και πίστευε ότι αυτός είναι ο δρόμος να εξυγχρονιστεί η Κίνα και να αποκτήσει, να φύγουν. Κατά τον Σουν Γιατ Σεν έπρεπε να φύγει ο αυτοκράτορας, να λήξει ο θεσμός του αυτοκράτορα και να μπει, γίνει η Κίνα δυτικού τύπου δημοκρατία. Δηλαδή με εκλογές, με κόμματα, με πολίτευση, συμπολίτευση, αντιπολίτευση. Ο ίδιος μάλιστα είχε γίνει προτεστάντης. Δηλαδή είχε συγκινηθεί από τον προτεσταντισμό και είχε γίνει προτεστάντης, αλλά όπως γίνονται οι Κινέζοι προτεστάντες. Είχε γίνει και προτεστάντης δηλαδή, καταλάβατε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Αυτός λοιπόν προσπάθησε πολύ στον κατεύθυνση των ιδεών του, ανήκε σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια της Κίνας, οπότε είχε κύρος και ήταν αναγνωρίσιμος και ήταν και ως φαίνεται ένας άνθρωπος εντιμότητας, στόχου, σοβαρότητας κτλ. Αυτός οργάνωσε και ανέτρεψε την αυτοκρατορία. Το 1911 η Κίνα πάβει να έχει αυτοκράτορα. Ο Σουν Γιατσέν ανατρέπει τον τελευταίο αυτοκράτορα της Κίνας, που είναι Μαντσού φυσικά, ανήκει στους Τσιν, και είναι αυτό το νεαρό παιδί, όλα τα έχει η Κίνα. Ο τελευταίος της αυτοκράτορας ήταν ένα παιδί του Δημοτικού, όπου γη, εγγονός της ηλικιωμένης εκεί αυτοκράτορας, ο οποίος όταν έγινε αυτοκράτορας ήταν παιδάκι του Δημοτικού, στην ουσία δηλαδή. Τώρα η Κίνα χρειαζόταν 15 Ναπολέοντες σε κομπριμέ και είχε αυτοκράτορα ένα παιδάριο, δεν είναι, είναι τρέλα δηλαδή. Φυσικά δεν διοικούσε εκείνο, διοικούσαν οι σύμβουλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανέτρεψε τον Πουγί, ο Σουν Γιατσέν, και το 1911 έληξε η αυτοκρατορία στην Κίνα. Πάει. Και ο Πουγί βρέθηκε να είναι εκτός Κίνας. Και αμέσως οι Ιάπωνες τον πήρανε κοντά τους για να τους είναι χρήσιμος. Και θα τους γίνει χρήσιμος, διότι λίγο αργότερα οι Ιάπωνες θα καταλάβουν την Μαντζουρία, θα την αποσπάσουν από την Κίνα με πόλεμο και θα βάλουν από τον βασιλιά της Μαντζουρίας, Αντρίκελο δηλαδή, τον Πουγί, τον οποίο τον πότιζαν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νόπιο. Στο πρωινό του του φέρναν όπιο, το μεσημεριανό όπιο, το βραδινό όπιο, δηλαδή ένα διαλυμένο πλάσμα που δεν ήξερε τίποτα, απλώς τον χρησιμοποιούσαν σαν αντρίκελο, τόσο που όταν μετά έγινε η Κομμουνιστική Επανάσταση και επικράτησε δεν τον εκτέλεσαν. Οι κομμουνιστές θεώρησαν ότι δεν έχει νόημα να τον εκτελέσεις, διότι εντάξει ήταν 100 φορές προδότης, είχε γίνει βασιλιάς της Μαντζουρίας, αντρίκελο των Ιαπωνέζων. Αλλά τον βάλανε Κυπουρό. Πέθανε Κυπουρός. Όπου γη πέθανε Κυπουρός. Εκεί μαρουλάκια έσκαβε. Ναι, βέβαια. Έτσι ήταν η ιστορία του. Έτσι ήταν η ιστορία του που γη. Προσέξτε να δείτε όμως. Ενώ στην Κίνα γίνονται αυτές οι αλλαγές που τελικά δεν έστερξαν. Διότι ο Σουν Γιατσέν σε αυτό το οποίο έπραξε, ανέτρεψε την αυτοκρατορία, τον θεσμό του αυτοκράτορα, και ευελπιστούσε, όπως σας είπα, να στήσει θεσμούς δυτικού τύπου, δεν μπόρεσε να το στήσει. Δεν είχε υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις της Κίνας, όπως και το αριθμό των ατόμων οι οποίοι θα βάζαν πλάτη σε αυτή την ιστορία,
Αν αντιθέσει με το τέλος του αυτοκράτορα, η Κίνα πέφτει σε ακόμα μεγαλύτερο χάος, διότι και οι τελευταίοι θεσμοί που λειτουργούσαν, όσο λειτουργούσαν, χάνονται και αυτοί, και η Κίνα κυριεύεται κυριολεκτικά από εγκληματικές ομάδες οι οποίες φάζουν, λαϊλατούν, βιάζουν κτλ. Έφτασε η κόλαση, κυριολεκτικά. Στο μεταξύ όμως, ενώ η Κίνα διαλύεται και διαλύεται, η Ιαπωνία ενισχύεται και ενισχύεται. Το 1894-95 που νίξε την Κίνα, η ανθρωπότητα τα χάσε. Όχι μόνο οι Μαντσού τα χάσανε, ο κόσμος τα χάσε. Μωρέ, οι Ιάπωνες νικήσανε τους Κινέζους, τι γίνεται. Αλλά απ' την άλλη όλοι σκέφτηκαν, ρε παιδί μου, είναι οι Κινέζοι σε τέτοια κατάσταση που μάλλον οι Ιάπωνες δεν είναι τόσο δυνατοί. Είναι οι Κινέζοι τόσο αδύνατοι, γι' αυτό νίκησαν το 1894. Αυτή τη σκέψη έκανε και ο Τσάρος. Διότι προσέξτε να δείτε, οι Ιάπωνες αφού χτύπησαν την Κίνα το 1894, σκέφτονται πόσο θυμωμένοι είναι με τη Ρωσία, η οποία έχει σχεδιάσει τον Υπερσιβηρικό με το Βλαδιβοστόκ να βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη θέση, δηλαδή να προκαλεί την Κορέα και τα Ιαπωνέζικα νησιά. Και οι Ιάπωνες είχαν τόση αυτοπεποίθηση, είχαν κοιτάξει την Κίνα κατάματα και την νίξαν και τώρα σκέφτονται, ποιος είσαι εσύ, είπες, ο τσάρος της Ρωσίας και έρχεσαι να κάνεις κουμάντο σε αυτή την περιοχή. Για έλα εδώ να αναμετρηθούμε και αρχίζει μια άλλη ιστορία. Διότι οι Ιάπωνες το 1904, 10 χρόνια δεν έχουν περάσει, 1894 έχουν χτυπήσει τους Κινέζους και τους έχουν νικήσει. Το 1904 προκαλούν με τον ίδιο τρόπο τη Ρωσία. Ο Ρώσος τσάρος, όταν βλέπει ότι οι Ιάπωνες τον παρενοχλούν, λέει, είμαστε στα καλά μας, ανοίγει το χάρτη. Ο χάρτης είναι υπέροχο πράγμα, αλλά μπορεί και να σε παραπλανήσει. Ανοίγει το χάρτη και λέει, αυτό εδώ θέλει να πολεμήσει, αυτό εδώ. Είμαστε στα καλά μας. Τι λένε, μωρέ, αυτοί οι λεχρίτες εκεί πέρα. Ας την ευχή του Θεού, μη μαντρελαθούμε κιόλας. Ναι, αλλά αυτοί εκεί, τσουκου 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 τσουκου, φέρνουν στρατεύματα, προκαλούν τους Ρώσους. Είναι φανερό ότι θέλουν πόλεμο με τους Ρώσους. Γιατί οι Ιάπωνες θέλουν να ξεκαθαρίσουν το θέμα της Κορέας, να ελέγξουν την Κορέα. Για να ελέγξουν την Κορέα πρέπει να συγκρουστούν με την Κίνα και με την Ρωσία και το έχουν πάρει απόφαση και θα το κάνουν. Με την Κίνα συγκρούονται, τη ρήμαξαν και τώρα εδώ, σε αυτό το σημείο της Κορέας, συγκρούονται με τους Ρώσους. Και ο Ρώσος τσάρος του σκέφτεται το πράγμα και λέει, αφού το θέλουν, θα το έχουν, ρε παιδί μου. Εγώ θα τους νικήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω και τον Υπερσιβηρικό. Ένας από τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση είναι ότι το 1904 δεν είχε τελειώσει ο Υπερσιβηρικός, αλλά αρκετό τμήμα της γραμμής του ήταν έτοιμο και έφτανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι κάπου εκεί. Οπότε ο τσάρος είχε στο νου του ότι θα φέρνει στρατεύματα σχετικά κοντά και από εκεί και πέρα με κάποιο άλλο μέσο θα τα προωθεί στα πεδία των μαχών. Έτσι εγκαινιάστηκε κατά κάποιο τρόπο ο Υπερσιβηρικός. Αρχίζουν οι μάχες το 1904. Οι μάχες γίνονται στην Κορέα, όχι ακριβώς στην Κορέα, σε αυτό το σημείο εδώ είναι η μασχάλη της Μαντζουρίας και κοντά στην Κορέα και σε εκείνα τα σημεία της Μαντζουρίας στα νότια γίνονται οι μάχες μεταξύ Ιαπώνων και Ρώσων και Ρωσικού στρατού. Και περνάει ένας χρόνος και ο τσάρος και ο Ρωσικός στρατός καταλαβαίνει ότι δεν βγαίνει πέρα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ο τρόπος που πολεμούν, το πάθος που, καλά δεν το συζητούμε, ξέρετε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν πολέμησαν οι Ιάπωνες, μπροστά στους Ιάπωνες όλοι οι άλλοι πολεμιστές έμοιαζαν του νηπιαγωγείου. Δηλαδή αυτός ο λαός όταν πολεμάει είναι σκληροτράχυλος, δεν υποχωρεί με τίποτα,
δίνει όλη του την ψυχή, γιατί η Ιαπωνία είναι η πατρίδα του, δεν υπάρχει περίπτωση. Και το έδειξαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρότι ιτήθηκαν, πολεμούσαν μέχρι τέλους, χωρίς, αφού τους μαζεύανε. Στο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 20-30 χρόνια, τους μαζεύανε από νησιά. Δεν παραδοθήκανε. Ήταν άτομα που δεν παραδοθήκαν. 30-40 χρόνια εκεί. Είχε τελειώσει ο πόλεμος και βγήκαν στα νησιά και λέγανε: εμείς δεν παραδιδόμαστε. Μπρε, έχει τελειώσει ο πόλεμος. Τίποτα. Εγώ δεν παραδίδομαι ποτέ εκεί μέσα στα φίδια. Ναι, πέθανε το λιτήριο. Οι Άπωνες, παιδί μου. Λοιπόν, οι Ρώσοι είδαν ξαφνικά απέναντί τους να έχουν δαιμόνια. Δεν είχαν ανθρώπους και εξαιρετικά εξοπλισμένους, καταπληκτικά όπλα, οργανωμένοι, στοιχημένοι, πειθαρχημένοι. Ο ένας πόλεμο, μία μάχη μετά την άλλη, χάνεται για τους Ρώσους και κυρίως καταλαβαίνει ο Τσάρος ότι έτσι πως πάει θα τη χάσετε τη μάχη, θα χάσετε αυγά και τα πασχάλια. Και ότι τούτοι εδώ δεν είναι μόνο καταπληκτικοί πόλεμοι, αλλά έχουν και καταπληκτικό ναυτικό, πολεμικό ναυτικό, γιατί μέσα στο κύμα εξυγχρονισμού της Ιαπωνίας είχαν εξυγχρονίσει και δημιουργήσει ισχυρότατο πολεμικό ναυτικό και οι Ιάπωνες το έχουν στη θάλασσα. Δηλαδή, αν κάπου είναι εξαιρετικοί, είναι στη θάλασσα. Έφεραν τα πλοία τους τα πολεμικά από την Ιαπωνία, μια ελάχιστη απόσταση βρίσκονταν εκεί. Ο Τσάρος για να τα βγάλει πέρα έπρεπε να φέρει στόλο. Κατάλαβε ότι έπρεπε να φέρει στόλο. Πού έχει στόλο ο Τσάρος, πού? Εδώ, στη Αγία Πετρούπολη. Εκεί είναι ο στόλος της Βαλτικής. Οπότε, δίνει διαταγή το στόλο της Βαλτικής να πάει να πολεμήσει εναντίον των Ιαπώνων. Ξεκινάει ο στόλος της Βαλτικής. Ταν, 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 όλη τη Βαλτική. Τη Βόρεια Θάλασσα. Μπαίνει στο Γιβραλτάρ. Ερυθρά Θάλασσα. Ινδικό ωκεανό. Διασχίζει. Φτάνουν οι Ρώσοι ναύτες. Είχαν κάνει το γύρο του κόσμου. Δεν είχε μείνει άντερο από τους εμετούς, βέβαια, το τρέμαν τα πόδια τους, δεν ξέρουν που πηγαίνανε. Και απέναντί τους είχαν τους Ιάπωνες, οι οποίοι ήταν σε απόσταση αναπνοής, ξυπνάγαν το πρωί, τρώγαν το πρωινό τους, μπαίναν στα πλοία και ήταν έτοιμοι να τους ρημάξουν όπερ και γένετο. 1905 τα τσαρικά στρατεύματα έχουν συντριβεί από τους Ιάπωνες. Και αυτή η χώρα που δεν την ήξερε η μάνα της, μέσα σε 10 χρόνια είχε νικήσει την μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα στον κόσμο και τη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο. Το 1905 όλη η Ασία λάτρεψε τους Ιάπωνες, διότι είχαν περάσει αιώνες που η Ασία ιτώνταν συνέχεια από τους δυτικούς. Και τώρα μία ασιατική χώρα νικάει μία δυτική χώρα. Είναι η Ρωσία, βέβαια, η οποία δεν είναι η ισχυρότερη δυτική χώρα, αλλά δεν πάβει να είναι η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, όπως γνωρίζετε, σε έκταση και σε πληθυσμό. Οπότε η Ασία αγάπησε πολύ τους Ιάπωνες. Καλά θα έκανε να κόψει λίγο αυτή την αγάπη, διότι σε λίγο οι Ιάπωνες θα γίνουν οι μεγαλύτεροι εχθροί όλης της Ασίας. Διότι ο στόχος τους τώρα είναι να καταλάβουν αυτή την περιοχή. Αυτό που σας έδειξα. Και αυτό θα επιχειρήσουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σχεδόν θα το πετύχουν, αλλά οι Αμερικανοί δεν θα τους αφήσουν να ολοκληρώσουν αυτό το όνειρό τους. Έτσι, το 1904-5 έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Στην Κίνα το χάος, πέφτουν οι αυτοκράτορες, ακόμα πιο μεγάλο χάος και τώρα εκεί θα συμβεί το εξής στην Κίνα. Αύριο θα έχουμε τα μεγάλα θέματα, αλλά σήμερα θα πούμε τα εισαγωγικά. Στη δεκαετία του 1910 πέφτουν οι αυτοκράτορες, το 11, έτσι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, 3 χρόνια μετά ξεκινά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
Σωστά, το 1914. Με το που ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, σε αυτόν μπαίνουν με όλα τους τα πανιά Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Γερμανοί. Οπότε πλέον η Κίνα είναι δευτερεύουσα. Γι' αυτούς συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη που γίνονται οι μεγάλες συγκρούσεις του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και η Κίνα κατά κάποιο τρόπο χαλαρώνει από την πίεση τουλάχιστον αυτών, των Ευρωπαίων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και πολλά, γιατί μέσα έτσι κι αλλιώς γίνεται το χάος στην Κίνα. Και στη δεκαετία του 1910 τίποτα δεν προμηνύει κάτι καλό. Στη δεκαετία του 1920 όμως, μόλις μπαίνει η νέα δεκαετία, στην Κίνα έχουν δημιουργηθεί δύο κόμματα. Καινούργια κόμματα. Κόμματα, κομματένια δηλαδή. Όχι συμμορίες, γιατί αυτό που είχε συμβεί στην Κίνα τα τελευταία 20 χρόνια ήταν συμμορίες ληστών, κυριολεκτικά, με τα χέρια, στα χέρια. Είναι πολιτικά κόμματα. Το ένα λέγεται Πατριωτικό Κόμμα της Κίνας, Κουομιντάνγκ, και έχει αρχηγό έναν παλέμαχο στρατιωτικό της Κίνας και επώνυμο στρατιωτικό που λέγεται Τσάνγκ Κάι Σεκ, αν τον έχετε ακούσει, Τσάνγκ Κάι Σεκ, και το άλλο είναι ένα μικρό κόμμα, δεν το ξέρει ούτε η μάνα του, και ο αρχηγός του, και αυτόν δεν το ξέρει η μάνα του, πολύ νέος και πολύ άγνωστος, που ονομάζεται Μαό Τσε Τούγκ. Και το μικρό αυτό δεύτερο κόμμα ονομάζεται Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας. Και τούτο γιατί υπάρχει πια Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κίνα, διότι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έγινε μέσα στη Ρωσία Κομμουνιστική Επανάσταση, οι Μπολσεβίκοι πήραν την εξουσία και έτσι το 1917-18 η Κίνα έχει σύνορα πια με μια κομμουνιστική Ρωσία. Τα σύνορά της που ήταν με έναν τσάρο τώρα είναι με κομμουνιστική Ρωσία. Έτσι κομμουνιστικές ιδέες περνούν μέσα στην Κίνα, λογικό είναι, και αρχίζουν μέσα σε ρημαγμένες χώρες, είναι πιο εύκολο να βρουν έφορο έδαφος. Η Κίνα δεν είχε τίποτα να χάσει από όλη αυτή την ιστορία και τι άνθρωποι, όχι πολύ στην αρχή, δέχονται αυτή τη σύλληψη, δημιουργείται το Κομμουνιστικό Κόμμα και αρχηγός της είναι αυτός ο νεαρός άνδρας, ο Μάο Τσε Τούγκ. Τα δύο αυτά κόμματα στη δεκαετία του 1918-19-20 στην ουσία έχουν βαθύτατες ιδεολογικές διαφορές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ένα κόμμα είναι δυτικού τύπου, πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία, στη δημοκρατία, δηλαδή πολίτευση, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, ελευθεροτυπία, εκλογές, βουλές, όλο αυτό το πράγμα. Το άλλο κόμμα πιστεύει στην μη ύπαρξη ατομικής ιδιοκτησίας, κομμουνισμός θα πει κοινοκτημοσύνη στην ουσία, έτσι, στην κοινοκτημοσύνη, και επομένως είναι δύο διαφορετικοί πόλοι πολιτικοί. Όμως, επειδή είναι σοβαρά κόμματα και τα δύο και είναι κινέζικα, συμφωνούν σε μία minimum πλατφόρμα ότι το πιο επίγον πράγμα για την Κίνα είναι να ξαναστηθεί ένας μηχανισμός. Δεν μπορεί να είναι αυτό το χάος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν θεσμοί και δεν μπορεί ληστρικές και εγκληματικές ομάδες να κυβερνούν τη χώρα. Οπότε, συμφωνούν ότι δύο είναι τα προβλήματα της Κίνας. Το χαόδες και η βία και δεύτερον οι Ιαπωνέζοι. Σε αυτό και οι δύο συμφωνούν. Έτσι, παραδόξως, ενώ αυτά τα δύο κόμματα θα πορευτούν πολύ δύσκολα στις επόμενες δεκαετίες και θα βρεθούν σε εμφύλιο πόλεμο που θα πάρει και θα σηκώσει την Κίνα, δεν το συζητούμε, παραδόξως, αλλά με ενδιαφέροντα τρόπο, κατά καιρούς συνδυάζουν τη δράση τους για να πετύχουν τα μίνιμουμ. Και έτσι, στο δεκαετία του 20, δηλαδή 21, 22, 23, 24, 25, σε πολλές επαρχίες, ο ένας βάζει πλάτη στον άλλον για να ξανααναστηθεί κάποιος θεσμός στην Κίνα, κάτι να υπάρχει, ένα μίνιμουμ ασφάλειας και να παραμεριστούν με τεράστια σφαγή οι εγκληματικές ομάδες.
και το πετυχαίνουν. Στο 1926 η Κίνα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι το 1911, σε πολύ καλύτερη κατάσταση, με το Τζαν Καϊσέκ να είναι οπωσδήποτε η κυρίαρχη φυσιογνωμία. Ακόμη τον Μάο Τσετούγκ το μαθαίνουν, ας πούμε. Ο Τζαν Καϊσέκ είναι πολύ γνωστό, όπως σας είπα, ήταν γνωστής. Μάλιστα, ο Τζαν Καϊσέκ, που ήταν από μεγάλη οικογένεια ο ίδιος του και επώνυμος στρατιωτικός, έτσι κι αλλιώς, τον ήξερε η Κίνα δηλαδή, παντρεύτηκε την κόρη του Σουν Γιατσέν. Θέλω να πω, πάση περιπτώσει ήταν ένας πολύ γνωστός και μεγάλος πολιτικός και το 1926 η εντύπωση που δίδεται και που έχει και ο ίδιος ο Τσαν Καϊσέκ είναι ότι είναι ο αρχηγός της Κίνας και ότι έχει επιτύχει την επανένωση της Κίνας. Και επειδή το πιστεύει αυτό και θεωρεί και πραγματικά η Κίνα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, ξαφνικά υπάρχει κάτι που λέγεται Κίνα ρε παιδί μου και έχει κάποιο στρατό, έχει θεσμό, έχει μια αστυνομία, έχει το ένα, έχει το άλλο. Ο Τσαν Καϊσέκ πιστεύει ότι τώρα η Κίνα μπορεί να πάρει μπροστά και να εξελιχθεί στην κατεύθυνση που αυτός θέλει και αποφασίζει το εξής. Οι κομμουνιστές δεν είναι ακόμη πάρα πολλοί. Ότι θα έχουμε σύγκρουση μαζί τους είναι βέβαιο. Ότι θα γίνει πόλεμος είναι βέβαιο. Τώρα να τους εξοντώσω για να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Και το 1827 διατάσσει σφαγή των κομμουνιστών της Κίνας. Θα το γνωρίζετε ίσως και από το τραγούδι και στην Καντόνα σφάζουν ακόμα προλεταρίους ηρωικούς. Είναι ακριβώς από αυτές τις σφαγές του 1827. Αμάν, όλο μπερδεύουμε, το 1927. Και εδώ θα συμβεί το εξής. Αυτή η σφαγή είναι επιτυχημένη. Δηλαδή, σφάχτηκαν μερικά εκατομμύρια κομμουνιστών. Για την Κίνα τα εκατομμύρια είναι στραγάλια, αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Κάποιοι από αυτούς, όχι λίγοι, μερικά άλλα εκατομμύρια, διαφεύγουν στο κέντρο της Κίνας. Εδώ στην Γκάρσια στην Κίνα είναι μια οροσειρά, ψηλή. Διαφεύγουν από τη σφαγή και βρίσκουν καταφύγιο ψηλά στα βουνά. Μαζί τους και ο Μάο Τσετούγκ που δεν εσφαγιάστηκε αυτός. Ζουν στα βουνά για κάποιο διάστημα ασφαλείας και το 1934 ο Μάο Τσετούγκ αποφασίσει να πάψουν να ζουν στα βουνά και να κινηθούν πάνω στα βουνά και να βρεθούν στη βόρεια Κίνα. Και αυτό, αν το έχετε ακούσει, ονομάζεται η μεγάλη πορεία. Το μη κεφαλαίο, το πι κεφαλαίο. Είναι η μεγάλη πορεία του 1934 των κομμουνιστών με αρχηγό τον Μάο Τσετούγκ που επειδή την Κίνα τη διοικεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, στα σχολεία τα παιδάκια μαθαίνουν με λεπτομέρεια. Σε αυτή τη βρύση ο μεγάλος τιμονιέρης ήπιε νερό. Σε αυτό τον γκρεμό κοίταξε κάτω και είπε πω πω τι βαθιά. Τα μαθαίνουν στα λεπτομέρεια. Εκεί πέθαναν τόσοι, εκεί του βγήκαν τα παπούτσια, οι παρακοί πήραν, ξέρω εγώ. Ένας γάιδρος κλώτσισε τον Λιμπιάο, ξέρω εγώ. Με λεπτομέρειες. Είναι η μεγάλη πορεία, η οποία είναι γεγονός ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο πολιτικά. Διότι μετά το 1934 αυτή η απόφαση των κομμουνιστών να κινηθούν προς τα βόρεια και να κάνουν πολιτική πράξη και δράση και προπαγάνδα θα τους οδηγήσει στη νίκη τους. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε